Μα δεν φαίνεται τίποτα ρε Μαρίσα. Φαίνεται Lenovo. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Περίμενε. Το κρατάς και το δείχνεις. Πρέπει να το γυρίσουμε πίσω αυτό. Ας το. Καλησπέρα στο Flying εδώ. Σήμερα μας στείλανε ένα Lenovo laptop tablet. Μας κάνει σε μέγεθος tablet, σε πάχος και όλα αυτά. Και θα το κάνουμε unboxing. Θα το δούμε κιόλας πώς είναι και όλα αυτά. Προφανώς θα το γυρίσουμε πίσω μετά. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είναι αυτό. Το κάνουμε πρώτα unboxing. Τι λέμε την αρχή, παιδιά. Πες την μου, λοιπόν. Ωραία, σας κρουτζομάχα σας στοιχίζει γύρω στα 2 εκατοστάρικα από ό,τι βλέπω. Α, και στη Lenovo στοιχίζει γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Στη Lenovo βασικά στοιχίζει ακριβώς 2 εκατοστάρικα. Μαλάκα είναι τσάμπα όμως, αν το σκεφτείς έτσι. Δηλαδή 2 εκατοστάρικα για ένα tablet. Επεξεργαστή, το μεταξύ έχει στο πάσμα. Λάπτοπ, είπες. Όχι tablet. Λάπτοπ, ναι. Ο επεξεργαστής του στο Passmark βγάζει 1000 benchmark. Δεν έχω τρέξει κάτι άλλο προφανώς. Βασικά το έχω ανοίξει. Το έχω ανοίξει, αλλά δεν το έχω ανοίξει. Που είναι αρκετά καλά για ένα 200 ευρώ laptop. Καμώ το tablet. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έλα πιο κοντά. Τι θα μπορώ να ανοίξω τώρα, είναι ένα μπρος. Ναι, σίγουρα. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Εντάξει, δεν έχει πολύ πράγμα. Δηλαδή, αυτό. Όπως είπα, το έχω ψηλό ανοίξει. Τι το πεις, όταν το πεις. Όχι, το έχω ψηλό ανοίξει. Έχετε έτσι. Το έχω ανοίξει να δω ότι δουλεύει και όλα αυτά. Είναι αυτό. Και το χαλάει είναι και μία. Αυτό. Blue screen. Ωραίο, φαίνεται μεταλλικό. Δεν είναι. Φαίνεται μεταλλικό. Εν τω μεταξύ έχει 180... 180 μοίρες τέτοιο. Για να δούμε, πάει άλλο. Όχι, δεν πάει άλλο. 180 μοίρες. Είναι αυτό το ψεύτικο πλαστικό μεταλλικό μαζί. Ωραίο. Δεν είναι μεταλλικό αυτό. Δεν είναι μεταλλικό, αλλά έχει ωραία υφή. Το ανάβουμε. Είναι καλή ποιότητα πλαστικό. Το αφήνουμε εδώ στην άκρη και συνεχίζουμε το unboxing. Βασικά δεν έχει τίποτα αυτό. Βγάζουμε αυτό. Το ανοίγουμε. Και από μέσα είναι ο φορτιστής και τα βιβλιαράκια του. Όπως βλέπετε, δεν έχω ανοίξει το φορτιστή να το δω. Να το συνδέσεις, ναι. Όπως βλέπετε, έχω ανοίξει το φορτιστή για να το δοκιμάσω. Και θα τρέξουμε κάνα benchmark. Βασικά θα δούμε. Okay. Κοίταξε να δεις. Αυτό το laptop. Για ποιο λόγο είναι αυτό. Δεν θέλω να κοιτάω τη screen. Όχι. Αφού λες ότι είναι tablet. Ναι, κάνει 200 ευρώ, είναι laptop. Ένα τέτοιο laptop θα το έπαιρνε κάποιος άμα ήθελε να τραβήξει, να δει βασικά κάποιο βίντεο στο YouTube. Κάνα τέτοιο παιχνίδι δεν παίζει προφανώς, το ξέρουμε αυτό. Άντε να παίζει κάνα παιχνίδι στο Play Store της Google. Δεν λέγεται. Play Store, κάπως αλλιώς λέγεται. Αυτό. Της Google λέω. Το Windows. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάρει αυτό το laptop, θα το παίρνει για να παίζει κάνα παιχνίδι στο Windows Market. Windows Market. Νομίζω. Λοιπόν. Τι άλλο. Η μπαταρία του δεν ξέρω πώς κρατάει. Μισό. Δεν ξέρω πώς λέγεται, δεν το λέω. Είναι τετραπύρινο. Είναι τετραπύρινο και έχει 2 GB RAM. Στα 1,33 μου φαίνεται είναι οι πυρήνες του. Είναι σαν να παίρνεις ένα tablet που έχει Windows 10. Και δεν έχει touchscreen. Και δεν έχει touchscreen, αλλά έχει προχρολόγιο και mouse. Κοίτα, εμένα μου βολεύει πιο πολύ. Mouse πάντα έχει. Πάντα αυτό το πώς λέγεται. Ναι, εντάξει. Trackpad. Αυτό. Το βρήκα. Χωρητικότητα έχει εσωτερικά ένα σκληρό δίσκο MMC το λέει. Αντίστοιχο με SSD είναι. Στα 32 GB. 2 USB 2, HDMI out, SD card reader. Τα διαβάζω από εδώ γιατί δεν τα θυμάμαι. Windows 10. Και χρόνος λειτουργίας έχει 8 ώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα laptop. Που κρατάνε πάρα πολύ. Δηλαδή το παίρνεις μαζί σου στο ταξίδι, στο χωριό, στο όπου θες. Και είσαι ωραία και καλά, σερφάρεις στο ίντερνετ, βλέπεις τα βιντεάκια σου, τους αγαπημένους σου YouTubers. Σε κεφλάνι δηλαδή. What the fuck was that? Καλά. Βλέπεις τους αγαπημένους σου YouTubers, μιλάς στο Skype με τα γκομενάκια και είσαι ζωάρα. Μπαίνεις και στο Facebook. Αυτό. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο με αυτό το τέτοιο. Το θέμα είναι αυτό, να δούμε αυτή τη στιγμή αν μπορεί να παίξει βίντεο στο YouTube, σωστά. Κοίτα, δεν είναι άσχημο λάπτοπ, είναι γρήγορο σχετικά για τέτοια, για 200 ευρώ. Τώρα μιλάει ο Αντώνης στο βίντεο ή ο Αντώνης στην πραγματικότητα. Στο βίντεο μιλάει. Μπορεί και παίζει 720p,
χωρίς 60 καρέ, δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα 60 καρέ. Αλλά το 720 το παίζει μπόμπα το λαπτοπάκι. Τι βλέπουμε το Θάνο που βύχει, ρε μαλάκα. Βύχει πολύ καλά ο Θάνος. Εδώ βλέπετε στο βίντεο ότι ο Θάνος βύχει. 200 ευρώ, ρε. Παίζει 720 60 καρέ. 200 ευρώ λάπτοπ. 200 ευρώ λάπτοπ παίζει 720 60 καρέ. Εντάξει, ρίχνει. Πάρτε το τώρα! Προφανώς κάνει κάποια τροπαρίσματα καρέ, drop frames, 99 καρέ έχει ρίξει από την αρχή του βίντεο. Αλλά είναι πολύ λίγα, δηλαδή 99 καρέ θα μπορούσε να ανοίξει το Skype εκείνη την ώρα και να σου ρίξει 5, 10, 20, 30 καρέ. Και έχει HDMI, το συνδέσεις με μια τηλεόραση και παίζει και ταινίες κανονικά. Αφού παίζει 720, 60 καρέ στο YouTube, σημαίνει ότι στην τηλεόραση, άμα έχει ταινία κατεβασμένη, από με νόμιμο τρόπο, θα μπορεί να σου παίξει, πιστεύω, και 1080 άνετα. Πώς κατεβάζεις την ταινία με νόμιμο τρόπο? iTunes. Εμείς οι πιστοί της ταινίας κατεβάζουμε μόνο iTunes. Όχι, δεν κατεβάζουμε πλέον. Δεν χρησιμοποιούμε streaming πλέον. Ούτε popcorn. Μόνο. Όχι, iTunes, δεν χρησιμοποιούμε μόνο Pirate Bay. Και μόνο καθόλου. Play Store και τέτοια. Είναι σαν τον καθηγητή σου. Τα σωστά, τα σωστά. Και μόνο Play Store. Κακό το Pirate Bay. Αντώνη, τι πίνει? Win the Pooh. Εγώ πίνω Win the Pooh, ναι. Πίνω ένα φρέντο καπουτσίνο, τον έφτιαξα. Και αυτό μας το στείλω Win. Είναι για το Pooh. Δεν ξέρω να φτιάχνω καφέδες. Κάνε ένα καφέ, δεν το πίνω. Είσαι το καφέδαρα που με βρίζει, μαλάκα. Δεν το πίνω. Όχι. Τι άλλο να δοκιμάσουμε, να βάλω 1080. Ναι, βάλω 1080. 60 εκεί θα πεθάνει, πιστεύω. Κολλάει τώρα. Φαίνεται. Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Αλλά πιστεύω παίζει 1080-30 καρέ. Τα παίζει άνετα, πιστεύω. Φαίνεται που κολλάει. Πέθανε η Ελένη. Δεν ξέρω, ρε μαλάκα, είσαι βλαμμένη. Δεν το βλέπω από εδώ, ρε φίλε, καλά. Κάνει, ναι, και κάνει και το φιδάκι. Το φιδάκι είναι άλλο πράγμα. Είναι το lag του ίντερνετ. Έχει ντροπάρει τα διπλάσια καρέ από τη στιγμή που το πάτησα play. Λοιπόν, 720-60 καρέ. Δεν χρειάζεται περισσότερο στο YouTube. Είναι πολύ μπόμπα τα 720-60 καρέ. Ναι, δεν είπες πόσο παίζει στις ταινίες. Στις ταινίες θα παίζει κανονικά, ρε. Και 1080 θα παίζει. Και το συνδέεις και με τηλεόραση και βλέπεις ταινιούλες. Πηγαίνεις στο χωριό, έχεις την πλάσμα, τη DFT, LCD, LED, δεν ξέρω τι εννοείς ότι είχες εσύ τέτοια πλάσμα στο χωριό. Εγώ στο χωριό μου έχω μια τόση με ένα καθοδικό σχολείο να τόσο. Ωραία. Δεν μπορείς να παίξεις με αυτό το λάπτοπ στο χωριό τότε. Προφανώς. Α, δεν είπα. Παίρνει και microSD. Καλά, δεν ζεσταίνεται καθόλου το λάπτοπ, δεν έχει κανέναν μυστήρες. Δεν έχει κανέναν μυστήρες, τα έχει ένα από κάτω. Έχει SSD. Τα έχει ένα από κάτω, ναι, έχει. MMC είπαμε. Ίδια γενιά, SSD είναι θεωρητικά, απλώς είναι λίγο πιο αργός από τον SSD που έχουμε στους σταθερούς υπολογιστές. Περιμένω να κλείσει πριν το κλείσω. Έκλεισε. Ωραίο προχρολογιάκι, πολύ καλό. Αδιάβροχο είναι. Ωραία, πολύ ωραία φωνούλα. Πολύ λεπτό. HDMI, ακουστικά, microSD. Εδώ παίρνει ρεύμα. Εντωμεταξύ δεν είναι αυτά τα ηλίθια που βάζει, π.χ. η Lenovo. Τα βίσματα τα ηλίθια που τα βάζεις και είναι κάτι τετράγωνα περίεργα, δεν βρίσκεις τίποτα. Κόλλησε εκεί πέρα λίγο. Δύο USB από εδώ. Μπομπα, αυτό. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πάρτε. Πάρτε, φύγε. Πάρτε. Τηλεφώνησε τώρα. Τηλεφώνησε τώρα. Α, που είναι λίγο ανάποδο τέτοιο. Α, καλά είναι. Και έχει δύο χρόνια εγγύηση. Και δύο χρόνια εγγύηση. Πολύ ωραίο. Μαλάκα, δύο γιατί θα πάω να πάρω ένα αύριο. Αύριο, έχει και ένα. Αύριο, ναι, αύριο. Εγώ θα πάρω τέσσερα. Αύριο τι μέρα είναι? Αύριο θα πάρω.